8 υποψήφοι δήμαρχοι, 14 ερωτήσεις. Ερωτήσεις κοινές για όλους, εμπνευσμένες από το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Εν ώψη δημοτικών εκλογών, αποφάσισα να γνωρίσω λίγο πιο προσωπικά τους ανθρώπους που διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο για το Ηράκλειο. Ήθελα να κατανοήσω λίγο καλύτερα τη στάση ζωής τους, τις προσωπικές τους αξίες, τα χαρακτηριστικά τους ως άνθρωποι, ως γνήσια πολιτικά όντα, που ζουν και δρούν σε ένα κοινωνικό σύνολο, το οποίο και επιθυμούν να καθοδηγήσουν. Οι ερωτήσεις που επέλεξα να τους κάνω αφορούν πολύ προσωπικές τους σκέψεις και όχι προεκλογικές δεσμεύσεις και πλάνα. Είχε ενδιαφέρον για μένα να τους συναντώ σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο και να βλέπω και άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Σε αυτή την ευχάριστη δοκιμασία, πρόσκληση έλαβαν και οι 10 υποψήφοι για το Δήμο Ηρακλείου. Οι κύριοι Λαμπρινός και Κουράκης επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Σε αυτό το δεύτερο βίντεο συναντώ τη Λιάνα Σταρίδα, τον Πέτρο Ενιωτάκη, τον Μανώλη Βασιλάκη και τον Ηλία Λιγερό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος? Να μην είμαι αυτό που είμαι. Το νερό. Το νερό. Δεν έχω κάτι που να με τρομάζει ιδιαίτερα. Κοιμάμαι ήρεμα τη νύχτα. Για τις εκλογές δεν έχω κανένα φόβο. Φόβος είναι μόνο η υγεία. Ποιο χαρακτηριστικό δικό σας, του εαυτού σας, αποδοκιμάζεται περισσότερο? Την κυκλοθυμία μου. Νομίζω ότι μερικές φορές είμαι περισσότερο ισχυρογνώμων και αυτό ίσως να έχει να κάνει με τον εγωισμό μου. Άρα, αν θα ήθελα να νικήσω ένα αρνητικό πλευρό, μια αρνητική πλευρά του εαυτού μου, είναι ο εγωισμός μου. Θα ήθελα να τον ταπεινώσω περισσότερο. Την αναβλητικότητα μου. Το ότι είμαι πολύ συνασταλμένος. Όχι το αποδοκιμάζω, αλλά είναι υπερβολικό το μέγεθος του. Ποιον εν ζωή άνθρωπο θαυμάζεται περισσότερο? Τον άντρα μου. Μάλλον θα διάλεγα κάποιον πνευματικό άνθρωπο. Δηλαδή θα πήγαινα μάλλον και θα κατέληγα στο Βασίλειο Γοντικάκη. Τον Μπάρακ Ομπάμα. Πολλούς. Και κυρίως αυτούς που συνεισφέρουν στην ειρήνη και στην ευημερία των ανθρώπων. Ποια είναι η μεγαλύτερη σας δαπάνη? Μεγαλύτερη μου δαπάνη. Τα χρήματα που ξόδευα ως φοιτήτρια για να αγοράζω βιβλία και δίσκους. Όλοι οι πόροι οικογενειακοί κινούνται προς τα παιδιά μας. Οπότε τα χρήματα πλέον δεν είναι για εμάς, είναι για να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών μας. Είναι για την οικιακή μας βοηθό. Όταν αγόρασα το σπίτι. Σε ποιες περιπτώσεις λέτε ψέματα? Όταν κρίνω ότι είναι απαραίτητο για να μην πληγώσω. Ποτέ. Ποτέ. Και δεν προσπαθώ να πω ψέματα ούτε στον εαυτό μου. Σπανιότατα. Είπα ψέματα μία φορά στις δημοτικές εκλογές, την πρώτη φορά που ήξερα ότι είχαμε τον κύριο Λεμπιδάκη σαν επικεφαλής και είχαμε κάνει διαπραγματεύσεις με τα κόμματα και με ρώτησε μία δημοσιογράφος τι κάνετε και δεν της απάντησα. Αλλά αυτό είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο. Γενικώς αποφεύγω να λέω ψέματα. Μπορεί μερικές φορές να πω τη μισή αλήθεια, να μην περιγράψω πλήρως το πρόβλημα. Ποια αξία εκτιμάται περισσότερο σε έναν άνθρωπο? Την εντιμότητα. Το να είναι ελεύθερος, να σκέφτεται ελεύθερα και να μιλάει δημόσια για αυτά τα οποία πιστεύει. Την ειλικρίνεια. Την ειλικρίνεια. Πού και πότε αισθανόσασταν πιο ευτυχισμένοι? Όταν είχα τα παιδιά μου δίπλα μου και μικρά. Νομίζω ότι κάθε φορά που γυρνάω στο χωριό μου, στα Μοιρά της Βιάννου, γίνομαι ξανά παιδί, οπότε εκεί είναι που γίνομαι ξανά ευτυχισμένος. Όταν πήρα στην αγκαλιά μου την εγγονή μου. Όταν είχα κοντά τα παιδιά μου, όταν ήταν μικρά. Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε? Τις συγγραφείς. Να παίζω μουσική. Θα ήθελα να παίζω πιάνο. Ταλέντο στο να έχω μια πολύ πιο ανεπτυγμένη δυνατότητα επικοινωνίας με τους ανθρώπους και να μπορώ κάθε φορά με αυτούς που μιλάω να παίρνω όλα αυτά που θέλω να μου δώσουν. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σας? Η θητεία μου ως εκπαιδεύτρια στις φυλακές Αλικανασού. Ότι είμαι απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος.
Είμαι ένας άνθρωπος, αυτό που θα λέγαμε, της διπλανής πόρτας. Ένας άνθρωπος που κατάφερε με την ευλογία του Θεού να έχω δύο υπέροχα παιδιά και μια υπέροχη οικογένεια και ζούμε μια απόλυτα απλή φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά μου. Ηράκλεια Πρωτοβουλία. Ότι στέκομαι επαγγελματικά και κοινωνικά πάρα πολύ καλά και ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις με όλους τους ανθρώπους, οι επαγγελματικές και οι κοινωνικές, είναι καλές. Ποια είναι η χειρότερη μορφή δυστυχίας? Η αρρώστια και η φτώχεια. Ο αποκλεισμός. Η μοναξιά, ίσως, του... Ο θάνατος. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό σας που θεωρείτε ότι έχει καθορίσει την πορεία σας μέχρι σήμερα? Το πείσμα μου. Η επιμονή. Είμαι πολύ επίμονη. Μία ήπια φιλοδοξία, θα έλεγα. Όχι άγρια, μία ήπια φιλοδοξία. Νομίζω η οικογένεια και τα παιδιά. Με ποια ιστορική φιγούρα ταυτίζεστε περισσότερο? Με τη Γεωργία Σάνδη. Λατρεύω τον Αχιλλέα για την αγωνιστικότητά του ακριβώς, για το πάθος του για την Ελλάδα και ότι δεν έσκυψε το κεφάλι στον Αγαμέμνονα. Ούλοφ Πάλμε, είναι το πρότυπό μου. Ιστορικά μου αρέσουν διάφοροι, ο Γκάντι, ο Τσεγκεβάρα και από την Ελλάδα τη δική μας όλοι αυτοί οι ανώνυμοι οι οποίοι έδωσαν μάχη για την απελευθέρωση. Ποιοι είναι οι ήρωες στη δική σας πραγματική ζωή? Δεν έχω ήρωες. Έχω πρότυπα. Ποια είναι αυτά? Σαν ονόματα ή σαν χαρακτήρες? Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει περισσότερο. Πρότυπο για μένα είναι όποιος λειτουργεί με βάση το συναίσθημά του, τη θέλησή του και την παιδεία που διαθέτει. Πρότυπο για μένα είναι εκείνος που δεν λογαριάζει κόστος όταν αποφασίζει να βουτήξει στα βαθιά. Και μια και μιλήσαμε για ήρωες, θα έλεγα ότι για μένα ήρωες ήταν εκείνοι που άντεξαν μέσα στην ιστορία μας, άντεξαν τις πιο δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες και δεν λύγησαν. Ο κάθε συμπολίτης μου, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται σήμερα να έχει αυτά τα οποία εγώ έχω, ένα μισθό για παράδειγμα, να μπορεί να διαθέσει στα παιδιά του τα άκρως απαραίτητα και όμως συνεχίζει να χαμογελάει, να με βλέπει στον δρόμο και να μου λέει καλημέρα με ένα μεγάλο χαμόγελο. Είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τιμούν με τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, που κάνω σήμερα. Και ενώ είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, τολμούν να πούν ότι βγαίνω έξω από το εγώ και μπαίνω στο εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε για την πόλη ό,τι καλύτερο. Αυτούς τους θεωρώ πραγματικά ήρωες. Είναι οι άνθρωποι του μόχθου. Αυτοί που θα έλεγα περπατάω το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα στην οδό δικαιοσύνης και βλέπω τις κυρίες που καθαρίζουν τα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα, νύχτα, 12 η ώρα. Αυτές είναι οι ηρωίδες. Είναι οι εργάτες καθαριότητας του Δήμου που κάνουν τη νυχτερινή βάρδια. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι του μόχθου είναι οι ήρωες της ζωής. Στην καθημερινή ζωή μου αρέσουν οι άνθρωποι που είπα και προηγούμενα είναι ειλικρινείς και οι οποίοι προτεραιότητα τους βάζουν το καλό των συνανθρώπων και το δικό τους. Για ποιο πράγμα έχετε μετανιώσει περισσότερο στη ζωή σας? Που δεν έγινα σολίστ. Που δεν έφυγα στο εξωτερικό μετά τις σπουδές μου. Αμέσως μετά τις σπουδές μου. Για την κατεδάφιση του πατρικού μου σπιτιού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μετανιώνομαι, απλά κάθε δραστηριότητα που κάνουμε στη ζωή μας έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Απλά αξιολογούμε ποιες από αυτές τις δραστηριότητες, οι επιλογές, ήταν περισσότερο αρνητικές και προσπαθούμε να μην τις έχουμε
στην εξέλιξη στα επόμενα μας βήματα. Το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι απόλυτα θετικό ή απόλυτα αρνητικό.